Εκεί που ο ρεαλισμός συναντά το μύθο, το όνειρο του σκύλου αφηγείται μία ιστορία πέρα από το REM. Ο σκηνοθέτης του Polaroid δοκιμάζει συνειδητά να παρουσιάσει ένα μύθο που λίγο απέχει από την πραγματικότητα. Το Polaroid και το όνειρο του σκύλου είναι δύο πολύ διαφορετικές ταινίες μεταξύ τους, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει και το κυνηγάω, δηλαδή ακόμα και πιο πριν στις μικρού μήκους μου, κάθε ταινία δεν έμοιαζε καθόλου με την προηγούμενη. Η σύγχρονη Αθήνα ως ντεκόρ συμμετέχει ενεργά στη δικαιολόγηση, κάθε τι αδικαιολόγητου. Θεωρώ ότι κάθε ταινία είναι μια καινούργια περιπέτεια, στην οποία πρέπει να μπαίνεις, να ερευνάς, να ψάχνεις και να κάνεις κάτι άλλο από αυτό που έκανες πριν. Δηλαδή ένας τελείως διαφορετικός δρόμος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πίσω από τις ταινίες δεν υπάρχει πάντα ο ίδιος άνθρωπος. Δηλαδή η ίδια ιδιοσυγκρασία είναι και άρα πράγματα τα οποία έχεις αναγκαστικά θα βγουν θέλεις δεν θέλεις. Το όνειρο του σκύλου γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε βίντεο και ήδη προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους.